Εδώ είμαστε, Κρήτη σήμερα, μέρος δεύτερο. Τώρα, μας αρέσει η Σιτία, την αγαπάμε πάρα πολύ. Εμείς δεν πήγαμε στη Σιτία, αλλά η Σιτία ήρθε σε εμάς. Μαζί μας λοιπόν ο Δήμαρχος Σιτίας, άρτια φιχτής όντως από την Αθήνα, έχει μπαράζ επαφών επί ημέρες στις υπηρεσίες, στα αρμόδια υπουργεία, πάρα πολλά τα ανοιχτά μέτωπα που απασχολούν το Δήμο Σιτίας. Και ένα από αυτά βεβαίως είναι και ο ΒΟΑΚ, γιατί οι Σιτιακοί διεκδικούν ΒΟΑΚ μέχρι τη Σιτία. Κύριε Γιώργο Ζερβάκη, καλησπέρα. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Να είστε καλά. Η αλήθεια είναι ότι ο ΒΟΑΚ είναι ένα έργο το οποίο έχει εξαγγελθεί επανειλημμένα από όλους και προεξάχοντος του ίδιου του Πρωθυπουργού ότι θα ξεκινήσει από το Καστέλ και θα φτάσει μέχρι τη Σιτία. Θεωρούμε ότι πρέπει η δέσμευση συγκεκριμένη να υλοποιηθεί, αλλά για να υλοποιηθεί, ξέρετε ότι πρέπει να υπάρξουν κάποιες προϋποθέσεις. Οι προϋποθέσεις είναι να έχουμε όριμες μελέτες και δεύτερον να έχουμε χρηματοδότησης. Εσείς συναντηθήκατε με τον Υπουργό Υποδομών, τον κύριο Σταϊκούρα. Συναντηθήκαμε με τον κύριο Σταϊκούρα, ο οποίος πραγματικά μας υποδέχτηκε μαζί με τον κύριο Πλακιωτάκη, που ήμουν εγώ, με ένα επιτελείο τριών διευθυντών του. Μας εξήγησαν όλα τα κομμάτια του ΒΟΑΚ, μπορώ να πω. Φάνηκε ότι υπάρχει ένας προβληματισμός και στο Υπουργείο λόγω των καθυστερήσεων. Έχουν καθυστερήσει ήδη τα χρονοδιαγράμματα. Εχθές σήμερα την ΕΣΕ εξέλιξη του ανοίγματος των οικονομικών προσφορών. Εκτιμώ όμως ότι φαίνεται ότι θα κυλήσει πολύ νερό στο αυλάκι ακόμη και είναι μακρύς ο δρόμος για το δρόμο του ΒΟΑΚ. Εμείς αυτό που θέλουμε σαν Δήμος και αυτό που διεκδικούμε σαν περιοχή είναι ότι πρέπει να υλοποιηθούν επιτέλους οι δεσμεύσεις που έχουμε λάβει από τους δύο προηγούμενους υπουργούς μεταφορών του Υπουργείου, ότι θα βρεθούν, θα χρηματοδοτηθούν μάλλον τρεις τεχνικοί σύμβουλοι για να οριστικοποιήσουν τις μελέτες που χρειάζεται το τμήμα Παχιάμος Αυχήν Αγκαθιάς, ούτως ώστε να είμαστε έτοιμοι, πανέτοιμοι μελετητικά σε δεύτερο στάδιο να βρεθεί η χρηματοδότηση με κάποιο τρόπο, ώστε να μπει και αυτό το κομμάτι σε τροχιά υλοποίηση. Θεωρώ ότι είναι το δίκαιο, δεν ζητούμε τίποτα παράλογο, παρά το ότι πρέπει να το λέμε, ότι αυτή τη στιγμή ο σχεδιασμός είναι από τον Άγιο Νικόλαο Προσιτία, μονού ίχνους, δεν έχει χαρακτηριστικά αυτοκίνητο δρόμου, κάτι το οποίο το έχουμε εμέσως αποδεχθεί σαν τοπική κοινωνία, σαν νομός Λασιδίου, και παρά τα αυτά φαίνεται ότι ούτε σε αυτό το κομμάτι υπάρχει σχεδιασμός, τουλάχιστον στο χρηματοδοτικό κομμάτι, που να μας εγγυάται ότι το συγκεκριμένο τμήμα θα ξεκινήσει αυτό κάποια στιγμή δημοπρατικά να μπει σε διαδικασία κατασκευής. Αυτό είναι πραγματικά πάρα πολύ σημαντικό, γιατί εάν συμβεί ομιγέννητο να φτιαχτεί όλος ο υπόλοιπος ΒΟΑΚ εκτός από αυτό το κομμάτι, σημαίνει οριστικά ότι η Σιτία, το Λασίθι, μένει εκτός των πλάνων ανάπτυξης. Θεωρώ, κύριε Καρδιωτάκη, ότι θα είναι καταστροφή, όχι για το Λασίθι, θα είναι καταστροφή για όλη την Κρήτη. Είναι αδιανόητο μια Κρήτη που λέμε σε κάποια χρόνια ότι έχει χωριστεί στα δύο και έχουμε μια Κρήτη η οποία είναι ανεπτυγμένη και έχουμε και ένα κομμάτι της Κρήτης το οποίο έχει μείνει πανάπτυκτο. Οι δικαιολογίες και οι προφάσεις αναμαρτίες, θεωρώ, που χρησιμοποιούνται πολλές φορές από τους κυβερνώντες περί κυκλοφοριακών φόρτων, είναι κάτι το οποίο θεωρώ ότι δεν πρέπει να συμφωνεί κανείς, διότι το κυκλοφοριακό φόρτο τον δημιουργεί το καλό οδικό δίκτυο. Όταν έχει ένα κακό οδικό δίκτυο, είναι εξυπακούεται ότι δεν θα έχει κυκλοφοριακούς φόρτους. Όταν έχει όμως ένα οδικό δίκτυο σύγχρονο, πλήρες, το οποίο συνδυάζεται με ένα αεροδρόμιο, δεν το ξεχνάμε. Αυτή τη στιγμή είναι ένα αεροδρόμιο το οποίο προσπαθεί να βρει τον βηματισμό του. Εμείς, σαν κοινωνία και σαν φορείς, προσπαθούμε με νύχια και με δόντια την εξωστρέφεια που έχει ανάγκη ο τόπος να την κάνουμε πράξη, με χρηματοδοτήσεις, με δράσεις, με ενέργειες, με προσπάθειες προσωπικές, για να μπει πραγματικά επιτέλους η Σιτία και ο τόπος μας, που θεωρούμε ότι έχει αρκετά προτερήματα, να μπει στο κάδρο της τουριστικής ανάπτυξης, κάτι το οποίο το έχει ανάγκη η τοπική κοινωνία. Φαίνεται και το βλέπουμε όλοι. Με τον πρωτογενή τομέα και ιδιαίτερα με τη μονοκαλλιέργεια του λαδιού, δεν μπορεί μια τοπική κοινωνία να αναπτυχθεί. Θέλει και άλλους πόρους, και αυτοί οι πόροι πρέπει να έρθουν μέσα από τον τουρισμό. Μέσα από τον τουρισμό, τον οποίο έχουμε δει τα λάθη του παρελθόντος από άλλες περιοχές, οι οποίες έχουν αυτή τη στιγμή δημιουργούνται στις τοπικές κοινωνίες κάποια προβλήματα. Θεωρούμε ότι αυτά τα λάθη τα γνωρίζουμε και μπορούμε να σχεδιάσουμε
τον προορισμό Σιτία με τις κατευθύνσεις που πρέπει να έχει η Σιτία στην επόμενη 20ετία, 30ετία. Κυρία Ζερβάκη, για να κλείσουμε τώρα το θέμα του ΒΟΑΚ. Εντάξει, οι μελέτες, ας πούμε, δόθηκαν κάποιες υποσχέσεις με επιφυλάξεις τώρα, όπως καταλαβαίνουμε, για να με τους τεχνικούς συμβούλους να προχωρήσουν οι μελέτες. Χρήματα όμως θα βρεθούν, γιατί αυτό το κομμάτι από την Παχιάμο μέχρι τον Αυχήν Αγκαθιάς είναι ουσιαστικά και το δύσκολο, που έχει τις στροφές. Έτσι. Άρα, μιλάμε για ένα απαιτητικό τεχνικό έργο με αρκετά μεγάλο κόστος. Χρηματοδότηση λοιπόν διαφαίνεται στον ορίζοντα που είναι και το Βασικό Αγκάθι. Ακριβώς. Στην παρούσα φάση, επειδή πρέπει να είμαστε ειλικρινείς, δεν φαίνεται να υπάρχουν χρηματοδότηση στην παρούσα φάση. Αλλά φανταστείτε ότι ο βόρειος οδικός άξονας θα είναι ένα έργο σε εξέλιξη τουλάχιστον τα επόμενα 10 χρόνια. Ναι. Δεν νομίζω ότι πιστεύει κανείς ότι σε λιγότερα από 10 χρόνια θα έχουμε ολοκληρωμένο ΒΟΑΚ από τα Χανιά έστω μέχρι τον Άγιο Νικολάο. Θεωρούμε λοιπόν ότι μέσα στη χρονική αυτή περίοδο είναι πάρα πολύ πιθανόν να βρεθούν οι επιπλέον χρηματοδοτήσεις εκείνες, οι οποίες θα δώσουν το δικαίωμα να έχουμε και εμείς το δικαίωμα στην ανάπτυξη, όπως σας είπα, το δικαίωμα που θέλει όλη η τοπική κοινωνία, το δικαίωμα στην πρόοδο, το δικαίωμα στην ευημερία και το δικαίωμα στον πολλές φορές και επαναλαμβανόμενο συγκριτισμό από όλους, που θεωρούμε ότι είναι το δίκαιο και σαν απέτηση της τοπικής κοινωνίας. Πάντως, με ΒΟΑΚ ή χωρίς ΒΟΑΚ, κύριε Δήμαρχε, αυτό που λέτε για την εξωστρέφεια είναι πραγματικότητα. Είδαμε τα νούμερα φέτος, έχετε κάνει ένα πολύ δυνατό μπάσιμο ξανά στο κομμάτι αυτό του τουρισμού. Κύριε Καρδιωτάκη, ειλικρινά σας το λέω, έχουν καταβληθεί πολύ σοβαρές προσπάθειες, όχι μόνο από το Δήμα, αλλά από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς. Να σας πω ότι ίσως για πρώτη φορά κάτσαμε στο ίδιο τραπέζι με το τμήμα, το πτυτικό τμήμα της Αιτζίαν. Αναγνωρίσαν οι άνθρωποι την αναγκαιότητα της ανάπτυξης του αεροδρομίου της Σιτίας, ενισχύσαν το αεροδρόμιο με επιπλέον πτήσεις. Φάνηκε ότι οι επιπλέον πτήσεις αυτές λειτουργήσαν με τον καλύτερο τρόπο. Βάζουν επαναλαμβανόμενες πτήσεις, ιδιαίτερα τις περιόδους αιχμής, Χριστούγεννα, Πάσχα, την περίοδο των Απόκριων κτλ. Οπότε δίνεται η δυνατότητα στο αεροδρόμιο της Σιτίας πραγματικά να αξιοποιηθεί. Προσπάθειες και με εταιρείες του εξωτερικού. Να σας πω ότι φέτο είχαμε ήδη τρεις πτήσεις από το εξωτερικό, από τη Σκανδιναβία. Φέτο, αν όλα πάνε καλά, οι τρεις αυτές πτήσεις θα γίνουν 7. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι υπάρχει δυνατότητα, υπάρχει μια μεγάλη δυναμική και από τη στιγμή που τώρα δεν έχουμε βόρειο οδικό άξονα, θεωρώ ότι το αεροδρόμιο της Σιτίας μπορεί να αποτελέσει την πύλη εκείνη που θα δώσει, όπως σας είπα, τη δυνατότητα ανάπτυξης της περιοχής και εξυπακούεται της ευημερίας και της πρόοδου των συνδημοτών μας. Άλλωστε, Δήμαρχε, τώρα δεν θέλω να ξύσω παλιές πληγές. Θυμόμαστε και κάποιες παλιές ατάκες πολιτικών ότι ή δρόμο θα έχετε ή αεροδρόμιο στη Σιτία. Αλλά έτσι το είπα, δεν θέλω να ξύσω παλιές πληγές. Έχουμε μνήμη τώρα εμείς εδώ μέσα, καταλαβαίνετε τι συμβαίνει. Έχουμε ακούσει πολλές φορές πολλές ατάκες. Εμείς δεν στεκόμαστε σε αυτά. Εμείς θεωρούμε ότι με καλή διάθεση και με συνένεση όλα λύνονται, αρκεί να καταλάβουν πραγματικά ότι το πρόβλημα είναι σημαντικό και πρέπει να τακτοποιηθεί. Πρέπει να τακτοποιηθεί μια αδικία η οποία φαίνεται ότι μπορεί ας πούμε, να αδικήσει τον εστιακό λαό. Πάντως, ο Υπουργός Υποδομών νομίζω σας έδωσε και μια είδηση στη συνάντηση, ότι κατεβαίνει προσεχώς εδώ στην Κρήτη. Έτσι, ναι. Μας είπε ότι θα κατέβει, έχει μια κοινωνική υποχρέωση 4 του μήνα, δεν κάνω λάθος, του Φεβρουάριου. Οπότε φαντάζομαι ότι τις 5-6 θα είναι στα Χανιά, στο Ηράκλειο, θα κάνει κάποιες ανακοινώσεις σχετικά και με το άγγιγμα των προσφορών και είχαμε τη δέσμευση, όπως σας είπα, ότι θα τοποθετηθούν επιτέλους οι τρεις τεχνικοί σύμβουλοι για την ολοκλήρωση των μελετών του κομματιού Αυχήν Αγκαθιάς, όπως σας είπα, Παχιάμος. Και από την άλλη μεριά, βεβαίως, έχετε ένα πρωτογενή τομέα ο οποίος πηγαίνει καλά αλλά χρειάζεται στήριξη. Και ένα γεωπάρκο το οποίο μπορεί να γίνει το σημείο αναφοράς και πόλος έλξης παράλληλα. Ναι, σε ό,τι έχει να κάνει με τον πρωτογενή τομέα, όπως είπατε, να σας θυμίσω ότι πέρυσι καταφέραμε και οργανώσαμε στη Σιτία τον Διεθνή Διαγωνισμό Ελαιολάδη των Αθένα, ένα διαγωνισμός ο οποίος είχε 58 προσκεκλημένους κριτές από όλο τον κόσμο, είχε περί τα 560 δείγματα ελαιολάδου παγκοσμίως. Η απονομή των βραβείων και των μεταλλίων έγινε στο Ζάπιο Μέγαρο. Ήταν μια μεγάλη στιγμή και αυτή για τη Σιτία. Ήταν μια μεγάλη στιγμή και μια βοήθεια που είμαστε υποχρεωμένοι να δίδουμε στους ανθρώπους του πρωτογενή τομέα. Οι προσπάθειες μας συνεχίζονται. Το γεωπάρκο βρίσκει το βηματισμό του σιγά σιγά. Έχουμε καταφέρει μέσω μιας μονομετοχικής εταιρείας που υπάρχει στο Δήμο Σιτίας
και αξιοποιεί τις παραλίες και το φαράγγι του Ρίχτη, να χρηματοδοτούμε δράσεις που έχουν να κάνουν με το γεωπάρκο. Είναι η εναλλακτική μορφή του τουρισμού, είναι ο τουρισμός που θέλουμε, που θέλει η τοπική κοινωνία, ο ήπιος τουρισμός, ο βιωματικός τουρισμός, να γνωρίσουν την καθημερινότητά μας, αυτό μας ενδιαφέρει. Ξέρετε ότι η Στιατζή είναι φιλόξενη. Και ενδείκνυτη περιοχή, γι' αυτό εκτιμώ, το... Εκτιμώ ότι ο επαναλαμβανόμενος τουρισμός και η φιλοξενία που προσφέρομαι στον επισκέπτη είναι κάτι το μοναδικό και γι' αυτό έχουμε ανθρώπους οι οποίοι δεν υπερβολή να σας πω ότι 3, 4 και 5 φορές το χρόνο επισκέπτονται την πολιτική Στιατζή. Πολλές κλίνες βέβαια δεν έχετε, κύριε Δήμαρχε. Είναι ένα θέμα. Ναι, γιατί ανεβαίνει και το αεροδρόμιο, ωραία, αλλά κλείνει πολλές δεν υπάρχουν. Το ζητούμενο για την περιοχή είναι αυτό, όπως το είπατε εσείς, και γι' αυτό εμείς προσπαθούμε να κάνουμε τον τόπο όσο γίνεται πιο ελκυστικό, ούτως ώστε να δώσουμε τη δυνατότητα σε κάποιους επιχειρηματίες του τουρισμού πραγματικά να μπορέσουν να έρθουν στη Στιατζή, να αξιοποιήσουν κάποια οικόπεδα που υπάρχουν, ούτως ώστε, όπως σας είπα και προηγουμένως, να έχουμε την ανάπτυξη που χρειαζόμαστε σύμφωνα με τα διδάγματα, όπως σας είπα, του παρελθόντος ή με το βλέμμα στο μέλλον. Και έχετε και περιοχές και παραλίες που θα μπορούσατε να πάτε και πιο θεματικά. Μιλώ για τον Κουρεμένο, για παράδειγμα. Εκεί θα μπορούσατε να κάνετε αθλητικό τουρισμό, ακριβώς, ουσιαστικά. Ακριβώς. Η περιοχή ενδείκνυται για το σέρφινγκ, το ξέρετε κι εσείς. Είναι μια από τις καλύτερες περιοχές παγκοσμίως. Συγκεντρώνει κάθε χρόνο εκατοντάδες ανθρώπων που έχουν να κάνουν με το σέρφινγκ και τη συγκεκριμένη αθλητική δραστηριότητα. Γίναν κάποιες προσπάθειες, να σας πω την αλήθεια, πέρυσι και πρόπερσι, ώστε να οργανώσουμε κάποιους αγώνες. Εκτιμώ ότι, αν όχι φέτος, του χρόνου θα μπορέσουμε να το καταφέρουμε. Βελτιώσατε ή βελτιώνεται και το δρόμο πάντως εκεί προς τον Κουρεμένο, σωστά, Δήμαρχε? Κάτι κάναμε και εκεί. Γιατί, εντάξει, ήταν αναγκαίο. Εκτιμούμε ότι είναι μια περιοχή, η οποία, ειδικά ο Κουρεμένος Σιώνα, ένα κομμάτι, αν το ξέρετε, συνδέει δύο πάρα πολύ όμορφες περιοχές της Στιατζής, περιοχές παρθένες μπορώ να πω. Θεωρώ ότι έπρεπε να δώσουμε το δικαίωμα στον επισκέπτη καλύτερης προσβασιμότητας, πιο ασφαλούς, για να μπορέσει να αξιοποιηθεί συνδυαστικά και ο ένας χώρος με τον άλλο. Μιας και μιλάμε για τη χιόνια, τον Κουρεμένο, να πάμε και λίγο πιο δίπλα στο Βάι που έχουμε ξανά το κόκκινο σκαθάρι. Είχατε και επαφές στην Αθήνα με αυτό και με τον Γενικό Διευθυντή Δασών. Πού βρισκόμαστε τώρα? Ενώ θεωρούσαμε και οι εκτιμήσεις των επιστημόνων ήταν ότι το φοινικό δάσος, ας πούμε, και γενικά ο φοίνικας του Θεόφραστου δεν έχει έτσι πρόβλημα με την εισβολή του κόκκινου σκαθαριού, φάνηκε ότι τελικά και εκεί υπάρχει πρόβλημα. Εμείς ενημερωθήκαμε από τη Δασική Υπηρεσία άμεσα και είναι προς τιμήν τους ότι όλες αυτές τις μέρες είναι στο πεδίο η Διεύθυνση Λασιθίου με πολυπληθές προσωπικό. Κάνουν τις παρεμβάσεις εκείνες και τις ενέργειες που χρειάζεται, ώστε να μην έχουμε μια επέκταση του φαινομένου. Η συνάντηση που είχαμε με τον κύριο Κουντούφα μας ενημέρωσε ότι ασφαλώς γνωρίζει το πρόβλημα, το γνωρίζει από τα report που έχει πάρει από την Δασική Υπηρεσία. Αυτό που ζητήσαμε εμείς είναι να γίνουν κάποιες κινήσεις άμεσης παρέμβασης, όπως σας είπα, αλλά συγχρόνως να γίνει και ένα σχέδιο δράσης, το οποίο εμείς θεωρούμε ότι πρέπει να έχει μια περιοδικότητα, ούτως ώστε να ελέγχεται σε ταχτά χρονικά διαστήματα ο χώρος του Βαγιού από τους επιστήμονες εκείνους και να υπάρξει μια χρηματοδότηση η οποία θα δίνει τη δυνατότητα οι όποιες παρεμβάσεις κρυθούν ότι πρέπει να γίνουν από τους επιστήμονες και από τους αρμόδιους φορείς να έχουν μια επαρκή χρηματοδότηση για να μπορούν να υλοποιηθούν, όπως καταλαβαίνετε. Αν δεν κάνω λάθος, και το ΓΙΟΤΕ, το φιλοξενήσαμε εδώ τις προηγούμενες ημέρες, έχει ήδη φτιάξει, έχει μια μελέτη στα χέρια του, έχει ένα σχέδιο πώς πρέπει να αντιμετωπίσουμε αυτό το θέμα, βάζοντας στο παιχνίδι και τις σύγχρονες τεχνολογίες. Εμείς, κύριε Καρτζιωτάκη, ακούμε πάντα τους επιστήμονες. Εμείς δεν θεωρούμε ότι τα γνωρίζουμε όλα. Είναι δουλειά των επιστημόνων. Αυτό που θέλουμε εμείς και αυτό που μπορούμε να κάνουμε εμείς είναι να πιέσουμε πολιτικά, ούτως ώστε οι όποιες μελέτες, οι όποιες χρηματοδοτήσεις να γίνουν σε γρήγορο χρονικό διάστημα. Διότι ξέρετε, σε αυτές τις περιπτώσεις πρέπει να προλάβεις κάποια ζητήματα παρά να θεραπεύσεις. Και ο σκοπός της περιοδικότητας που σας είπα, του ελέγχου και της παρέμβασης που πρέπει να γίνει, έχει αυτό το σκοπό. Να υπάρχει έτσι μια πρόληψη σε κάποια σημεία, ώστε να μην χρειάζεται να παρεμβαίνουμε μετά, διότι όπως καταλαβαίνετε, πάντα θα δημιουργούνται προβλήματα σε αυτή τη φάση. Καμιά φορά βέβαια χάνονται και χρήματα, Δήμαρχε και Μέρη. Διάβαζα κάτι πολύ ενδιαφέρον στο neacrete.gr. Το παραδέχτηκε και ο Μιχάλης Καρχημάκης όταν ήταν υφυπουργός λοιπόν αγροτικής ανάπτυξης. Είχε εκταμιεύσει ένα κονδύλι 400.000 ευρώ για την μελέτη προστασίας του φοινικόδασου. Τότε ήταν στις αρχές η υπόθεση με το κόκκινο σκαθάρι.
Μετά η αρμοδιότητα, μετά από λίγες μέρες πέρασε στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και έπειτα μάλλον χάθηκαν το κονδύλι αυτό, τα να χρήματα. Να σας πω την αλήθεια, κύριε Σαββίδη, ενημερώθηκα και εγώ σήμερα μέσα από τα ΜΜΕ. Δεν το ξέρω το ζήτημα. Το επιβεβαίωσε πάντως ο κύριος Καρχημάκης. Προσπάθησα να μιλήσω με τον κύριο Καρχημάκη. Uh-huh. Είμαστε και προσωπικοί φίλοι, ας πούμε, έχω το τηλέφωνο του. Δεν κατέστη δυνατόν το βρω. Θεωρώ όμως ότι θα μάθω με λεπτομέρειες, διότι είναι αρκετά σοβαρό σαν ζήτημα και πρέπει να εξακριβωθεί ακριβώς τι έγινε στη συγκεκριμένη χρονική περίοδο. Άμα δεν χρησιμοποιηθούν τα χρήματα εκείνη τη στιγμή, τα χάσαμε, το χάσαμε το κορμί, κύριε Δήμαρχε. Λοιπόν, πριν σας αποχαιρετήσουμε, θέλω μια ερώτηση τελευταία σχετικά. Υποτίθεται ότι είμαστε εν αναμονή ενός κύματος κακοκαιρίας. Βεβαίως δεν έχουμε το νερό που χρειαζόμαστε όλο αυτό το διάστημα. Όμως θυμόμαστε, είναι πολύ πρόσφατες οι μνήμες από τα όσα είχαν συμβεί στην προηγούμενη μεγάλη κακοκαιρία στη Σιτία. 15 Οκτωβρίου. Τώρα υπάρχει κίνδυνος και έχουν αποκατασταθεί τα προβλήματα που είχε δημιουργήσει τότε η κακοκαιρία. Έχουν πάρει τα χρήματά τους στις αποζημιώσεις οι άνθρωποι. Ναι, να ξεκινήσω από το δεύτερο που λέτε. Σε ό,τι έχει να κάνει τις αποζημιώσεις, οι αποζημιώσεις που έχουν δοθεί στα νοικοκυριά, τέλος πάντων, θεωρώ ότι έχουν εξοφληθεί σύμφωνα και με τις εκτιμήσεις που είχαν γίνει τότε από τις αρμόδιες υπηρεσίες. Υπάρχει μια εκκρεμότητα σε ό,τι έχει να κάνει τις αποζημιώσεις των επιχειρηματιών και των επιχειρήσεων. Ήταν μια διαδικασία την οποία δεν χειριζόταν ο Δήμος, ο χειρισμός γινόταν μέσω της περιφέρειας. Εγώ, να σας πω την αλήθεια, στη χθεσινή μου συνάντηση με τον κύριο Λιβάνιο, το επανέλαβα. Υπάρχει μια χρηματοδότηση η οποία δεν έχει δοθεί ακόμη στο Δήμο της Σιτίας. Εμείς είχαμε μεταξύ των κατεστρεμένων αυτοκινήτων και 4 αυτοκίνητα του βοήθεια στο σπίτι, τα οποία καταστραφήκαν ολοσχερώς. Είχαμε ζητήσει χρηματοδότηση, δεν την έχουμε βάλει ακόμη. Άρα, συγγνώμη, παρέθεση τώρα, τα αυτοκίνητα που ήταν μέσα στο λιμάνι, τα έχουμε βγάλει από το λιμάνι? Όχι, όχι. Είναι ακόμα εκεί? Ένα αυτοκίνητο είναι στο λιμάνι μέσα. Να σας πω ότι αυτές τις μέρες, κάνουμε παρένθεση, αυτές τις μέρες λοιπόν είμαστε σε διαδικασία δημοπράτησης με διαδικασίες κατεπήγοντος για να γίνει ο καθαρισμός του λιμανιού, διότι έχουμε ήδη δημοπρατήσει και έχουμε ήδη προχωρήσει σε προσωρινό ανάδοχο για την τοποθέτηση 3 πλωτών εξεδρών μέσα στη λιμενολεκάνη του λιμανιού της Σιτίας για την εξυπηρέτηση των ιστιοπλοϊκών και των βάσης φύσεων επισκεπτών που θα έρθουν στη Σιτία. Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι από τη στιγμή που έχει δημοπρατηθεί το έργο και έχει βρεθεί ανάδοχος, πρέπει να καθαριστεί το λιμάνι και να προχωρήσουμε άμεσα. Μάλιστα. Και είπατε σε σχέση με τις αποζημιώσεις ότι εκκρεμεί ακόμα για εσάς και τα αυτοκίνητα. Σε σχέση με εμάς εκκρεμούν τα αυτοκίνητα και σε σχέση με τους καταστηματάρες, όπως σας είπα, έχει δοθεί το 25% του ποσού και εκκρεμεί το υπόλοιπο ποσό, το οποίο μας είπαν ότι τουλάχιστον εχθές μίλησα, όπως σας είπα, με τον κύριο Λιβάνιο, δεν είναι αρμοδιότητα δικιά του, είναι αρμοδιότητα του κύριου Τριαντόπουλου. Τέλος πάντων, από ό,τι γνωρίζει, θα δοθούν και τα χρήματα αυτά, θα αποζημιωθούν στο ακέραιο, αλλά δεν γνωρίζει το χρόνο. Μάλιστα. Και μία τελευταία ερώτηση, εντάχει, γιατί ο χρόνος μας πιέζει για το διαφημιστικό διάλειμμα. Νερό, εννοώ, αν είμαστε εξασφαλισμένοι, υπάρχει και ένα φράγμα που είναι στα σκαριά, σωστά, με έργο ΣΔΙΤ για τη δική της περιοχή. Είναι ένα έργο το οποίο περιμένουμε ότι θα ξεκινήσει. Είναι το φράγμα των Χοχλακιών. Είναι ένα αρκετά σημαντικό έργο. Θα ιδρεύσει μια μεγάλη περιοχή, την περιοχή του Παλαικάστρου. Είναι μια αμυγός αγροτική περιοχή συγκεκριμένη. Πιστεύουμε ότι επειδή είχε ενταχθεί στο Ταμείο Ανάκαμψης, όπως σας είπα, ήταν από τα πρώτα έργα που ανακοινώθηκαν και χρηματοδοτήθηκαν, θα προχωρήσει και θα προχωρήσει κανονικά η διαδικασία, ούτως ώστε να έχουμε ένα έργο ολοκληρωμένο μαζί με τους αγωγούς του στη συγκεκριμένη περιοχή. Άστε. Πολλές ερωτήσεις. Θα ξανάρθετε, κύριε Δημάρχε. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ. Το κουρεμένο θα πούμε και τα μάτια σας. Για να μην πούμε το ξερόκαμπο και τα μάτια σας. Και τη Ζάκρου και τα μάτια σας. Και το Μόχλου και τα μάτια σας. Και τέλος πάντων και το Ρινό, γιατί έχετε και υπέροχα χωριά. Πάρα πολύ όμορφα χωριά. Ευχαριστούμε πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ. Πάμε διαφημίσεις και επιστρέφουμε αμέσως μετά.